Σε 24 ώρια απεργία προχώρησε ο κλάδος της εστίασης, προειδοποιώντας ότι τα λουκέτα και η απώλεια θέσεων εργασίας είναι πρώτων πυλών. Σήμερα, 3η 16 Νοεμβρίου, οι επιχειρηματίες της εστίασης κράτησαν κλειστά τα καταστήματά τους, διαμαρτυρώμενοι για τα μέτρα που έχουν ληφθεί για τον κορονοϊό. Ο Σύλλογος Εστίασης και Ψυχαγωγίας ΣΑΜΟΥ, ανταποκρινόμενος στο κάλεσμα της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Εστιατορικών και Συναφών Επαγγελμάτων, συμμετείχε στην 24ωρη απεργία και προχώρησε σε παράσταση διαμαρτυρίας στην πλατεία Πυθαγόρα. Συμμετέχουμε στην 24ωρη απεργία μαζί με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Εστίασης. Πολύ απλά ότι τα μέτρα που έχουν πάρει για τους ανεμβολίαστους τους και όλο αυτό το σκηνικό που έχει δημιουργηθεί καταστρέφει την εστίαση. Μας έχει σε καραντίνα ουσιαστικά χωρίς να είμαστε σε καραντίνα. Εντάξει, ο κύριος Άδωνης είναι τεχνοκράτης, αλλά δεν έχει επιχείρηση. Να του δώσουμε την επιχείρησή μας για ένα μήνα, να μας πει και εκείνος αν μπορεί να βγει με αυτά τα μέτρα. Σίγουρα πολλά, έξω από το χώρο πολλά τραγούδια λένε. Εντάξει, δεν μπορεί να ξέρει αυτή τη στιγμή τι περνάει η εστίαση. Σίγουρα έχουν βοηθήσει, αλλά αυτή τη στιγμή πρέπει να βοηθήσουν πιο πολύ από ποτέ. Σίγουρα πρέπει να κοιτάξουν τις επιστρεπτές προκαταβολές, σίγουρα πρέπει να κοιτάξουν τα μέτρα που έχουν πάρει και τα πρόστιμα που έχουν βάλει για τους επιχειρηματίες. Σίγουρα πρέπει να επιδοτηθούν τα ενίκια, σίγουρα πρέπει να πάρει μέτρα, γιατί αυτή τη στιγμή η εστίαση βρίσκεται με το ένα πόδι στο κρεμό. Εντάξει, υπάρχουν πολλά που ζητάμε. Το θέμα είναι τι θα πάρουμε. Ζητάμε καταρχήν οι επιστρεπτές προκαταβολές να μείνουν στο μηδέν. Ζητάμε να μην κάνουμε εμείς τον έλεγχο, γιατί θέλουμε παραπάνω προσωπικό για να κάνουμε τον έλεγχο στους πελάτες. Χρειαζόμαστε ένα άτομο παραπάνω, να φανταστείτε, για να δουλέψουμε ένα μαγαζί. Οι εποχές είναι δύσκολες. Τώρα με τα μέτρα αυτά έχει πέσει πάρα πολύ η κίνηση και δεν ξέρουμε πού θα πάει. Και ο χειμώνας είναι μεγάλος. Υπάρχει μεγάλο πρόβλημα στην εστίαση. Ο κόσμος δεν έχει πιστεί ακόμα ως προς το εμβόλιο. Θα πρέπει να υπάρξει μια πίεση ακόμα παραπάνω ώστε ο κόσμος να εμβολιαστεί για να τελειώνει αυτό το δράμα που ζούμε. Ήδη η εστίαση περνάει δύσκολες στιγμές, ειδικά εδώ στον τόπο μας. Δεν μπορεί ο κόσμος να βγει έξω, ο κόσμος δεν έχει γυρίσει την πλάτη στα μαγαζιά και το βλέπετε και το διαπιστώνετε όλοι σας κάθε βράδυ. Γι' αυτό ζητάμε τη στήριξη και πόσο δε μάλλον σε έναν τόπο ο οποίος έχει πληγεί από ένα φωνικό σεισμό, από το μεταναστευτικό, και παρακαλούμε πάρα πολύ τη στήριξη όλων των αρμοδίων. Τώρα κάτσε την ώρα που έλειψες. Από τη μέρα που έχουν ξεκινήσει τα συγκεκριμένα μέτρα, ο κόσμος δυσκολεύεται πάρα πολύ. Εμείς ερχόμαστε σε δύσκολη θέση το να κάνουμε τον αστυνομικό ή να ελέγχουμε συνέχεια τους ανθρώπους και να διαχωρίζουμε τους εμβολιασμένους με τους ανεμβολίαστους. Είναι μια δύσκολη κατάσταση. Γενικά η αγορά έχει πέσει πάρα πολύ τις τελευταίες δύο εβδομάδες, πάρα πολύ. Γιατί ο κόσμος δεν θέλει να μπει σε αυτή τη διαδικασία. Γιατί σε κάθε παρέα μπορεί να υπάρχει και ένας ανεμβολίαστος. Εμείς δεν θα κρίνουμε αυτό το γεγονός. Απλώς ξέρουμε ότι για έναν ανεμβολίαστο δεν θα κάτσει όλη η παρέα. Κλείσαμε για άλλη μια φορά. Βλέπουμε ότι πλέον η εστίαση υποφέρει. Μήπως και βρούμε μια λύση, μήπως και βοηθηθούμε από κάθε φορέα, από κάθε αρμόδιο φορέα. Ελπίζουμε κάθε φορά σε ένα καλύτερο αύριο. Για να δούμε. Επίκαιρη ερώτηση επί του θέματος κατέθεσαν στη Βουλή οι βουλευτές του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Πρέπει να παρθούν μέτρα στήριξης. Αυτά τα μέτρα αναφέρονται στην ερώτηση που κατέθεσε τώρα προχτές στη Βουλή το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας, οι βουλευτές του ΚΚΕ, οι οποίοι με την ερώτησή τους στην ουσία προβάλλουν ένα πλαίσιο αιτημάτων, τα οποία πρέπει να παρθούν για να στηριχτούν οι επαγγελματίες και της εστίασης και του εμπορίου. Γιατί και στο εμπόριο έχουμε σοβαρά προβλήματα και εκεί οι μικροκαταστηματάρχες έχουν σοβαρό πρόβλημα να ελέγχουν όλο αυτό τα πιστοποιητικά και δεν συμμαζεύεται για να μπαίνει ο κόσμος μέσα. Και από την άλλη μεριά
Τα σούπερ μάρκετ λειτουργούν ανεξέλεγκτα και ελεύθερα, με το πρόσχημα ότι πρέπει να τροφοδοτηθεί ο λαός. Βεβαίως πρέπει να τροφοδοτηθεί, λέμε εμείς να κλείσουν, αλλά δεν μπορεί να εφαρμόζονται 2 μέτρα και 2 σταθμά. Και παράλληλα, αυτοί οι άνθρωποι να αφήνονται στο έλεος του Θεού. Στην 24ωρη απεργιακή κινητοποίηση συμμετείχαν και επιχειρήσεις εστίασης του Καρλοβάσου. Θεωρούμε ότι δώσαμε το μήνυμα ότι επειδή η εστίαση είναι ένας πολύ μεγάλος κλάδος στην Ελλάδα, είναι, θεωρώ εγώ, από τις βιομηχανίες τις λιγοστές της Ελλάδας, αυτό αποδεικνύεται τόσο οικονομικά όσο και σε επίπεδο απασχόλησης, πλην του τουρισμού, έτσι, χωρίς να συμπεριλάβουμε τον τουρισμό. Θεωρούμε ότι ο κλάδος μας αυτή τη στιγμή πλήττεται, οπότε χρειαζόμαστε και την ανάλογη στήριξη από τη στιγμή που δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε στο 100%. Ναι, μεν δηλαδή θα πρέπει να συμμετέχουμε κι εμείς στον περιορισμό των κρουσμάτων, διότι όντως είμαστε χώροι συνωστισμού, αλλά όμως από τη στιγμή που υπάρχουν περιορισμοί σε αυτό το χώρο, αυτό σημαίνει ότι εμείς πληττόμαστε κατά ένα ποσοστό μικρό ή μεγάλο αναλόγως. Τα αιτήματα της ΠΟΕΣΕ όπως και του Συλλόγου Εστίασης και Ψυχαγωγίας ΣΑΜΟΥ είναι η αναπροσαρμογή των προστήμων και η μετατόπιση τους και στον παραβάτη, η μεταβολή επιστρεπτέας προκαταβολής σε μη επιστρεπτέα, η συμμετοχή στη λήψη αποφάσεων με συμμετοχή στις αρμόδιες επιτροπές, η επιδότηση ενεργειακού κόστους και ενοικίου, η επιδότηση εργοδοτικών εισφορών, η αναστολή των συμβάσεων εργασίας, η απαλλαγή από την καταβολή δημοτικών τελών, η μείωση του ΦΠΑ στο 6%, η συνέχιση της επιδότησης των δόσεων δανείων, καθώς και νέες χρηματοδοτήσεις ανάλογες εκείνων του 2020 και των αρχών του 2021.